Άρη, είστε υποψήφιοι ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Τι κρίνετε στι εκλογέ τη 26η Μαου. Γιατί άκουσα και τον κύριο Κουτσούμπα να μιλάει και να καλεί του πολίτε να ψηφίσουν ΚΚΕ για να τιμωρήσουν αποτελεσματικά όσου μα έφεραν μέχρι εδώ. Να σα πω και από τη συζήτηση μέχρι τώρα, αλλά και από τι άλλε συζητήσει. Καταρχήν, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση μεταξύ των υπολείπων κομμάτων, η οποία όμω προσπαθεί να κρύψει τη βαθιά σύγκληση που έχουν σε ζητήματα στρατηγικής σημα... ε, σημασίας. Ναι. Ε, εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για αυτά που συζητάμε τώρα, για τις δραματικές μειώσεις των συντάξεων, για τις αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότησης, για το ότι δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί έχει αλλάξει, έχει ανατραπεί πλήρω το νομικό καθεστώς απέναντι στους εργαζόμενους, έχουν ψηφίσει όλοι και έχουμε τέσσερα μνημόνια μέχρι τώρα, στα οποία... Έχουν ψηφίσει και έχουν συμβάλει όλοι. Λοιπόν, αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας στον κόσμο είναι καταρχήν να μην τζιμπήσει ούτε από αυτή την αντιπαράθεση ούτε από τα περιπαροχολογίας που λέει πάρα πολύ συχνά η Νέα Δημοκρατία προ, προσπαθώντας να αντιπαρατεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος με το σταγονόμετρο δίνει μερικά ψίχουλα από αυτά που έχουν πάρει από τους εργαζόμενους και τους συνταξίουχους και γενικά από το λαό, και πάντα, γιατί όλοι το λένε, ότι αυτά δίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσει της οικονομίας και με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και έχουν αναλάβει, ε, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Επομένως, εμείς λέμε στον κόσμο αυτό, να κρίνει με βάση το τι έχει χάσει, που έχει χάσει πάρα πολλά, με βάση τις ανάγκες που έχει σήμερα, με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν, από τον πλούτο που ο ίδιος με τα χέρια του παράγει να μπορέσει να ικανοποιήσει ανάγκες και να ζήσει καλύτερα. Και γι' αυτό το σκοπό πρέπει και να πάρουν απάντηση όλοι όσοι έχουν συμβάλει σε αυτή την κατάσταση και πολύ περισσότερο να ενισχυθούν οι δυνάμεις εκείνες και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι τέτοια δύναμη που έχει αντιπαρατεθεί συνολικά με αυτά, όχι μόνο στα λόγια, αλλά έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και με αποτελέσματα, θα λέγαμε, να οργανώσει τον αγώνα απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Είναι ένα μαύρο μέτωπο που θα το έχουμε απέναντί μα οι εργαζόμενοι και ο λαό. Γιατί οι βιομηχανοί και οι επιχειρηματίε είναι άλλο καπέλο, μπορούν να επιλέξουν ό,τι θέλουν. Οι εργαζόμενοι και ο λαό όμω πρέπει να επιλέξει με βάση τι ανάγκε του και Μάλιστα. να δώσει ένα τέτοιο μήνυμα για να έχει και την επόμενη μέρα μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση που θα του φέρει και μια προοπτική. Η ψήφος των νέων ανθρώπων πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα ανατρεπτική. Πρέπει να πάρουν υπόψη τους και έχουν αρκετή πείρα τις κινητοποιήσει που γίνανε στο μαθητικό και στο φοιτητικό κίνημα απέναντι σε νόμους αντιεκπαιδευτικούς που έχουν περάσει και με τη μία διακυβέρνηση και με την άλλη. Πρέπει να πάρουν υπόψη τους αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, μία αέναη κινητικότητα των νέων που είναι και θεσμοθετημένη για να πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο. Πρέπει να πάρουν υπόψη τους τα εκατομμύρια των ανέργων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εκατομμύρια αυτών που ζουν στα όρια της φτώχειας ή κάτω από αυτά. Πρέπει να πάρουν υπόψη τους ότι εδώ αντιμετωπίζουν μια εργασιακή ζούγκλα που δεν έχει κανένα πλαίσιο για σταθερή και <coughs> μόνιμη εργασία. Πρέπει να πάρουν υπόψη τους ότι εδώ ήδη ξεκινάνε τώρα και αν θα μπορέσουν να πάρουν ένα ψίχουλο σύνταξη θα είναι στα 67, ο Σουηδός ο εργάτης ο νέος θα την πάρει στα 68 και ο Δανός στα 74. Με αυτά και με την ορμή που έχουν οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει μαζί και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους που έχουν πείρα μέσα από το κίνημα και από την ίδια τους τη, τη ζωή και αυτά που βιώνουν να δώσουν ανατρεπτική ψήφο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξανθρωπίζεται. Το σύστημα αυτό το βάρβαρο που λέγεται καπιταλισμός έχει όνομα και επώνυμο και όλοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπορεί να δουλέψει προς όφελος των εργαζόμενων έχει αποδειχτεί ότι δεν μπορεί, θα γίνεται χειρότερο. Ναι. Προοπτική υπάρχει να δώσουν κόκκινη ψήφο σε όλες τις κάλπες στο ΚΚΕ και θα έλεγα να συμβουλευτούν και τη διακήρυξη των 25 κομμουνιστικών νεολαίων της Ευρώπης που έχει πάρα πολλά στοιχεία κυρία, για το τους μιλάει. νέους ανθρώπους και βοηθάει στην κατεύθυνση που πρέπει να έχει ευχαριστώ. ο κάθε νέος άνθρωπος σήμερα.